Σούλα μου, να περάσω λίγο εγώ από εδώ. Να έρθω λίγο κοντά σας. Βατερλό. Τα μικρόφωνα έχουν φύγει. Όχι. Γιατί έχεις λυσάξει με αυτό το βίντεο με το βατερλό? Εντάξει, επειδή πολεμιέται. Γιατί πολεμιέται. Γιατί πολεμιέται, παιδί. Ποιος το πολεμάει, ποιος. Ποιος, εσύ. Ξανθιά, αγαπημένη Παναγιά. Εγώ. Βεβαίως, τρώσες μέρες παίζω. Τι νομίζω ότι είναι από το κρυθαράκι σου, παίζω μάτι σου, παίζω στόμα. Αλλά τι είναι αυτό το βατερλό? Είναι τα βατερλό που ζήσαμε στην Eurovision, Ελένη. Γιατί τα λες βατερλό? Γιατί είναι οι θέσεις που πήγαμε και πραγματικά βατερλιαστήκαμε. 24η, 25η. Θέση που δεν υπήρξε καν. SAG, APO. Και γιατί πρέπει να τα θυμηθούμε αυτά, αφού μας στεναχώρησαν εσείς τότε? Να τα αποφύγουμε, λένε, να τα αποφύγουμε. Ελένη, άκου να δεις. Η κοπέλα αυτή έχει κάνει μια πολύ εσωτερική ανάλυση των τραγουδιών που μας πήγαν σε πολύ κακές θέσεις στη Eurovision. Και πέρα από τα τραγούδια ως τραγούδια και τις ερμηνείες ως ερμηνείες, έχει επικεντρωθεί σε ορισμένα λεπτομέρειες, θα έλεγα, που έγιναν πάνω σκηνή. Από μία κίνηση ενός από τους ανθρώπους που είναι πάνω σκηνή, από ένα κούρεμα. Έχει ψάξει πολύ. Και τα βατερλό, τα βατερλό, τα βαρτε... Τα βαρτελό. Αφού τα χάνει ο Τσάμπερλέιν, Τιμπερλέιν. Τι ωραία μάτι σήμερα που το βλέπω από κοντά τώρα. Τσάμπερλέιν, ορίστε, ο κύριος Τσάμπερλέιν. Πες για τον Τάκη τον Πινιάρη. Ο Τάκης ο Πινιάρης πολεμήθηκε ο Τάκης. Γιατί ντύθηκε λάθος και του φωνάζανε παραγγελίες, Ελένη. Διότι ήταν λευκός και γι' αυτό αποσυντονίστηκε ο Τάκης. Του λέγανε ένα ροζαντίκο παιδί και αυτό τραγούδαγε πάνω. Μοιάζουμε! Ο Μιχάλης ο Ρακιτζής, παιδιά, ακόμα. Καλά, το βατερλό. Ακόμα. Λέγε, σου κάνω μασάζ, μου έκανε πριν ο κύριος και μ' άρεσε. Για λέγε. Δεν είναι δυνατόν ακόμα. Γκιζέλα μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πολύ πολεμήθηκαν. Του Ρακιτζή, εγώ πιστεύω ότι είχαν κλείσει τα κλιματιστικά. Φορούσε δερμάτινο. Συγκάηκε ο άνθρωπος γι' αυτό και έπαιζε τα μάτια. Γι' αυτό, από εκνευρισμό. Ακόμα, διάφοροι άλλοι. Μαρίζα Κοχ. Η Μαρίζα η Κοχ, Παναγιά μου, την πήρε μπάλα το μενταγιόν μπροστά τη γυναίκα. Δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε, λένε. Άμα τα δω, δεν θα μου βγάλει κι άλλα μετά, αύριο μεθαύριο με κυνηγά στου διαδρόμου με τα βατερλό. Μωρέ, επέκταση και θα δει τι έχει να γίνει. Διπλό, δεν γλιτώνει. Τι είναι? Ένα και κλείσαμε. Συμφωνία. Κατερίνα, συμφωνία. Αυτή τη στιγμή. Παιδιά, η δουλειά σου καταλαβαίνει. Χωρίς τα παιδιά της, ρε Ελένη. Τύπου τραγούδια James Bond, παιδιά. Έλα, βρε. Άστα να κάνουν παρέα το 2 με το 2. Δώστε μας να δούμε τα βατερλό της Κατερίνα. Οχο. Ποιος το περίμενε ότι θα γινόταν εθνικό ζήτημα? Ποιος το περίμενε ότι μια ολόκληρη χώρα θα ασχολούταν μαζί της? Μιλάμε φυσικά για τη Eurovision. Και επειδή φτάνουμε κοντά και στη φετινή μας μουσική επιλογή που θα μας εκπροσωπήσει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, θα κάνουμε μία αναδρομή από το 1974, που ήταν η πρώτη μας συμμετοχή, με τα τραγούδια που είτε ως θέση, είτε ως παρουσίαση, μάλλον έζησαν το δικό τους βατερλό. Το 1976. Τίτλος τραγουδιού Παναγιά μου. Ερμηνεία η μεγάλη Μαρίζα Κοχ. Τι έφτεξε και πήραμε τη 13η θέση? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένα ρούχο που βεβαίως μετέπειτα πάτησαν επάνω του η Λόρντι παίρνοντας την πρώτη θέση να καλύπτει μία άδεια σκηνή, ένα μαύρο τόπι ύφασμα. Κατά δεύτερον ένα τεράστιο καμπανιζέ κόσμημα το οποίο βλέπετε τη Μαρίζα Κοχ να τη γέρνει προς τα μπροστά και η ίδια να αναφωνεί Παναγιά μου να τελειώσει το τραγούδι να πάω να το βγάλω πριν πάθω εξάρθρωση στο λαιμό. Τρίτο και τελευταίο χτύπημα της μοίρας, ο ακούρευτος κύριος που παίζει τον μπουζουκάκι του, ο οποίος για την περίσταση της Eurovision δεν φρόντισε να πάει στον μπαρμπέρι. Αλλά αν δεν πας για την Eurovision στον μπαρμπέρι, πότε θα πας? Για τα βαφτίσια της ανιψιάς σου? Τίτλος τραγουδιού Autostop. Ερμηνεία Άννα Βύση. Θέση που πήραμε 13η. Τι έφτεξε σε αυτό το τραγούδι? Βλέπετε λοιπόν μια ωραία παρέα που ζητάει να την πάρει ένα αυτοκίνητο με Autostop. Βλέπετε εδώ την κοπέλα, τη όμορφη η Άννα Βύση. Μια άλλη κυρία με την κόκκινη στολή, εξίσου όμορφη. Και παραδίπλα θα ήθελα σε παγωμένο πλάνο ποιος άλλος ζητάει να μπει στο αυτοκίνητο με Autostop. Βλέπετε ο κύριος. Ο μουστακαλής αυτός κύριος θα μπορούσε άνετα να τον συναντήσουμε στο να μας κόβει μπριζόλες, στο να αγοράσουμε από αυτόν σέσκουλα. Σίγουρα δεν θα περιμέναμε να τον δούμε στη Eurovision με αυτό το ωραίο κούρεμα, το μουστάκι όπως βλέπετε
και πολύ έξυπνα να πούμε ότι χωροθετήθηκε πίσω ακριβώς από την Άννα Βίσου, ώστε να μην χάσει το πλάνο ο Ευρωπαίος. Να, ότο στοπ, ότο στοπ. Και σκέφτεται ο Ευρωπαίος. Σταματάω το αυτοκίνητο. Μου βάζουν μπροστάντζα τα δύο ωραία κορίτσια για ότο στοπ. Και ξάφνου από το θάμνο πετάγεται το μουστακαλής. Εμένα δεν θα με πάρετε. ...1985. Τραγούδι «Μοιάζουμε». Ερμηνεία Τάκης Μπινιάρης. Ένας πολύ ωραίος ξανθός νεαρός, δεν τον λες άσχημο, πάρα πολύ όμορφος, ο οποίος έλαβε την 16η θέση. Γιατί? Τα κορίτσια πίσω, όπως βλέπετε, είναι ντυμένα γιαούρτι πρόβιο σακούλας. Βέβαια με διαφορετικά κουρέματα, εξαιρετικές και οι τέσσερις. Και ερχόμαστε στο βασικό πρόβλημα που λέγεται «Επαγγελματικός αποπροσανατολισμός». Ο Τάκης ξεκίνησε να τραγουδάει το τραγούδι «Μοιάζουμε». Ντυμένος όμως σερβιτόρος, με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε το κοινό, να σηκώνει συνέχεια το χέρι και να του λέει «Παιδί, πιάσε ένα ουίσκι. Παιδί, μήπως μπορείς να μου φέρεις αυτό το κουβέρ με το Σολωμό. Παιδί, μήπως μπορείς να μου πεις που είναι ο δρόμος για την τουαλέτα». Έχει απειδήσει, τρέμει όπως βλέπετε από τα νεύρα του εδώ πέρα ο Τάκης ο Μπινιάρης, γιατί όλοι τον περνάνε για το σερβιτόρο. Γι' αυτό και το τραγούδι «Μοιάζουμε» δεν είχε την τύχη που του έπρεπε. ...1988, ή αλλιώς η πεμπτουσία του τραγουδιού Βατερλό, με το τραγούδι «Κλόουν, κλόουν, είμαι ο κλόουν», που ερμηνεύει η Αφροδίτη Φρυδά και λαμβάνει τη θέση νούμερο 17. Τι πρωτοέφτεξε και τι μας πρωτοτελείωσε σε αυτό το τραγούδι. Ξεκινάμε βέβαια με την Αφροδίτη Φρυδά ή αλλιώς το κορίτσι και το μαλλί που έφτασε στα όρια το σκηνοθέτη της Eurovision. Όπως θα δείτε, το μαλλί υπερκαλύπτει όλη την οθόνη. Συνεχίζουμε με το απειλητικό στους Ευρωπαίους τύπου «Αν δεν με βγάλετε θα κατέβω κάτω και θα σας καθαρίσω όλους». Συνεχίζουμε βέβαια με την εμφάνιση του κλόουν κλόουν ή μοκλόουν που έρχεται από πίσω με μία απλή χειροκυβίστηση, γιατί μέχρι πριν νομίζαμε ότι η Αφροδίτη Φρυδά κάνει μία απλή ανάλυση του τι φοράω, πώς είναι το μαλλί μου, τι κλωτσάνε τα παιδιά από πίσω, την μπάλα, μέχρι που εμφανίζεται το κορίτσι χειροκυβίστηση και στο παρατσάκ με ένα τροχό δεν πετυχαίνει την Αφροδίτη Φρυδά κατά κούτελα. Βατερλό. Κανονικό Βατερλό. Ρε Κάθριν, μας έπιασε ένα ενδικό γέλιο, καλά να είσαι. Χριστέ μου. Ωραία, παιδιά. Είσαι επιτροπή της Eurovision, εμφανίζει τη Φρυδά και σου κάνει vote for me. Ω, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Θα στο ρίξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα θυμώσουν όλα αυτά απ' έξω ή τα ψάξεις στο αρχείο και τα βρήκες? Όχι καλέ, εκεί τα έλεγα τραγουδιστά. Ο Σταύρος μας λέει ήταν μαζί με τον Μπινιάρη τότε, λέει, το 85, 30 χρόνια. 30 χρόνια ο Σταύρος ήταν... 30 χρόνια Σταύρος είναι CD, θα το πω σήμερα. Τότε ο Σταύρος ήταν 18 χρονών. Ναι, την Κυριακή. Είμαστε εμείς στην τηλεόραση. Ο Σταύρος την περίοδο είναι 30, αλλά λέμε 30 χρόνια πριν. 30. Την Κυριακή λέμε, στα νέα του σκηνοθέτη. 30 χρόνια Σταύρος. Ο Τάκης ο Μπινιάρης να το επιβεβαιώσει πάνω 30 χρόνια Σταύρος. Ήταν σε σύμβολο της εποχής. Εμένα μου θύμισε το Χριστός έκανε σταυρώνεται από το σύριαλ που τότε παλιά που παίζαμε. Πώς το λέγανε αυτό το πρωταγωνιστή, κανείς δεν θυμάται. Γκόλφης, Γκόλφης. Μα δεν ήταν κανείς. Ένα Σταύρος το θυμήθηκε πάλι. Όχι, ρε, εγώ το είπα. Α, νόμιζα 30 χρόνια συντάκτρια. Όχι, ούτε αυτή. Ούτε αυτή. Α, όχι, αυτή το είπε τον Γκόλφη. Ναι. Για να λοιπόν. Μπορείτε. Πάρα πολύ έμοιαζε. Ήταν τότε μόδα αυτό το μαλλί ξανθό, ντεγκρανταρισμένο. Καλά. Και βέβαια φέρνει και λίγο στο Σπυρόπουλο τον Κώστα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια. Άμα κάτσω να το σκεφτώ, πού να μου τον βγάζετε και φωτογραφία, όλα αυτά τα λέω χωρίς να βλέπω έτσι. Πολύ. Θα είχα και άλλη έμπνευση γι' αυτό. Περιγραφή. Πάντως ήταν τότε, θυμάμαι, σε σύμβολο τα εξομπινιάρι, δεν ήταν απλώς. Καταρχήν τότε δεν υπήρχαν πολλά ξανθά αγόρια, γι' αυτό είχαν και σουξέ. Μην βλέπει σήμερα που πια όποιο θέλει πετάει και μια αντάβια και το κάνει ξανθά από μόνο. Άλλο το ρίτσι. Καλή ώρα όπω και εμεί τα κορίτσια. Βεβαίω και τα κορίτσια και τότε τα βάφανε τα μαλλιά. Τότε ο ξανθό ο άντρα για κάποιο λόγο το κοίταγαν πιο πολύ. Γιατί δεν θυμάστε τον άλλο τον ξανθό τον ηθοποιό, βοήθησα με λίγο. Ήταν με το Ρίτσι το Φόρεστερ.
Άντε μωρέ. Τον Ξανθό, τον ηθοποιό, λέω τον Έλληνα στην ελληνική ταινία. Τον πολύ γνωστό με τα γένια. Το Λάκη Κομνηνό, το Λάκη Κομνηνό. Που έχει ο Λάκης ο Κομνηνός αναζήτησης. Τι λέτε τώρα. Μα πες ρε Κατερίνα, πες. Ο Λάκης ο Κομνηνός που έτρεχε, άσε με, πιάσε με με την Έλληνα να φανάζει. Και άσε με και πιάσε με. Ναι, γιατί έτρεχε η Έλληνα μπροστά και λέει, άσε με, πιάσε με. Τα δέντρα. Έχει σπίτι στη Μάρτη. Είναι το του κλόν, μούμινε, μούμινε. Από εκείνη την εποχή δηλαδή, όπως θα λέω σε όλους τους χώρους, θυμάστε πολλούς ξανθούς κανονικούς φυσικούς, μην βλέπετε σήμερα. Φυσικούς, ο πολύ. Ο κύριος Καρύδης. Γιατί τον λες κύριο Καρύδη και λες ο Ντίνος Καρύδης, τόση ώρα λέμε για τους άλλους. Δεν θυμόμουν το μικρό γι' αυτό. Ο Ντίνος ο Καρύδης βέβαια, ο μπαμπάς της Μαράγδας. Πολύ, πολύ ξανθός ήταν αυτός. Βέβαια. Ποιος άλλος ήταν ξανθός, λίγοι ήταν, δεν ήταν άλλοι. Στα έτης είχαμε. Ο, ποιος. Ο Καράς σε ένα ρόλο, καλέ, το έβαψε, βούγανε το γερμανό άνθρωπο. Ο Καράς ήταν καστανοκόκκινο, α πούμε. Ναι, ναι, είχε φορτίο. Αλλά σαν γερμανό όμω που τον είχε βάψει ο Φόσκολο Ξανθό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Με την Αλίκη τότε, πολύ ωραίο. Άλλο ξανθό είχαμε. Όχι, δεν είχαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι εμεί στην Ελλάδα η κανονική μα άδεια ξανθή ήταν πολύ σπάνιο. Πράγμα δεν το έχουμε αυτό το ξανθό εδώ. Δεν το έχουμε. Οπότε αυτή η ξανθή τα αφήναν και το μαλλί πιο μακρύ και έκαναν πάντα λίγο αίσθηση. Βέβαια, καλέ, τραγούδα για σπάνιο. Αλλά γιατί το ξεκινήσαμε αυτό. Για τον Τάκη τον Μπινιάρη. Τον αντικειμένο Τάκη Μπινιάρη. Διότι λέγαμε ότι ο Τάκης ο Μπινιάρης. Ο 30 χρόνια Σταύρος τότε δηλαδή. Ότι ήταν μεγάλο σεξ σύμπολ. Ήταν 30 χρόνια. Το λέει, ήταν σεξ σύμπολ. Ήταν σεξ σύμπολ Σταύρο. Χαμός. Για τον Τάκη τον Μπινιάρη. Έκανε εκπομπή ο κύριος Μπινιάρης στο TV Match. Ωραία φωνή. Ο Τάκης ο Μπινιάρης έκανε εκπομπή στο TV Match το 95. Ωραία φωνή. Δικιά του. Δικιά του μουσική. Γκράμπα γκράμπα. Δικιά του μουσική. Γκράμπα γκράμπα. Α, έπαιζε τραγούδια. Εγώ να σας πω όμως, από όλη τη Eurovision, ένα θυμάμαι. Ποιον. Το Μιχάλη το Ρακιτζή. Τον έχει. Για να πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε η στολή που φόρεσε εκείνο το βράδυ. Τον έκαψε. Δεν μου άρεσε η στολή. Βέβαια. Αλλά το Μιχάλη και τον ξέρω εγώ και τον συμπαθώ και τα τραγούδια του μου αρέσανε και κάνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες κάποτε. Τον αγαπάμε τώρα κι αλλά αυτή η στολή, ποιο του είπε να βάλει τέτοια στιγμή για μέρο δίπλα. Πρέπει, όχι, γιατί στολή λέω το στολή. Η στολή ήταν λάθο. Η στολή είναι απορώ πω δεν έσκασε αυτή τη ζέστη με αυτό το πράγμα το δέρμα το κολλημένο πάνω. Και έπεφτε το δροσάρι. Μα το βλέπει στο βίντεο, πέφτει το δροτάρι στο μάτι και το ανοιγοκλίνει. Όλοι νομίζω ότι ήταν μαγκιά, αλλά δεν έκανε τη μαγκιά. Όχι, όχι. Απλά του πέφτανε τα δροτάρια. Είχε δρώσει και ήταν χάλια σαν το ρόμποκοπ ήταν. Σαν το ρόμποκοπ. Δεν ήταν καλή στολή. Δεν τον έχουμε καθόλου σε καμιά έτσι. Βέβαια, στο δεύτερο μέρος. Πώς πέρασε έτσι η ώρα. Πάλι μου φάγατε το χρόνο που είχα τόσο χρόνο να κάτσω να τον αναπτύξω την ησυχία μου. Να το λίγο να δούμε. Το δω. 2002. Τι έπαθε αυτό. Γιατί μου φάγατε το. Μου φάγατε το σπικάζ, ε. Ότι δεν Say, say. The magic word. Όπου ο βάρος που κουβάλαγε. Say the magic word. 2002, password. Password. Πού τα ξέρεις. Χάλια παιδιά ήταν και το τραγούδι τώρα. Ήτανε, δεν ήταν ωραίο ο στίχος. Δεν ήταν μόνο η στολή. Θα παρακαλούσα το παιδί με το καρό. Τον έχουμε χορέψει, τον έχουμε τραγουδήσει, αλλά αυτό ο στίχος τώρα και το τραγούδι ήταν. Μα ήταν το τραγούδι το έχεις τραγουδήσει. Πολλά, πολλά. Έπες ένα. Μη βοηθήσει κανείς σας. Το είσαι σαν κουνέλι, δεν έχω τραγουδήσει. Α, μπράβο, αυτός ο στίχος σκοτώνει. Το βρήκε κάποιος. Μπορεί να έχω κάποιον που μοιάζει με ένα κουνέλι. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γιατί το άλλο, το ποιε ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χτε. Ελιάνα μου, το είσαι σαν την Έλλη, σ' άρεσε και αυτό ο στίχο δεν σου άρεσε. Φαντάζεσαι να πηγαίναμε εκεί, δηλαδή. Ρε, παιδί μου, δεν είπα ότι είναι ο στίχο ότι είναι το απάβγασμα, α πούμε, τη ποιήση ή τη λογοτεχνία, αλλά είχε χιτάκια πάρα πολύ ωραία. Αυτό δεν ήταν καν ωραίο. Επειδή το κουνέλ γίνεται στη φάδα, α πούμε, προπορεύεται του SAGAPO. Συγγνώμη κιόλα. Αν το πάμε μαγειρικά. Διότι λέει give the password, the password. Άντε τώρα, μη θυμηθώ, μη θυμηθώ το προκαλείς, μη το θυμηθώ. Προκαλείς το λάθος και δεν θυμηθώ. Προκαλείς. Πάμε να προκαλέσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα το φιλοθεάμον, κοινό θα μας περιμένει. Θα επιστρέψουμε και η Άση. Να δούμε τι έχει να μας πει. Να δούμε. Έχουμε όλη την περιέργεια. Τη στριμώχνουμε όπου τη βρίσκουμε. Σε όλες τις πιθανές γωνίες. Να μάθουμε τα νέα της ημέρας, της επόμενης εβδομάδας, του μήνα. Όλοι ρωτούν την Άση παντού. Εγώ πιστεύω πια δεν βγαίνει από το σπίτι τη. Και εδώ πέρα πρέπει να αρχίσει να κλειδώνεται στα καμαρίνια. Όποιο περνάει, πάει στην Άση. Από ποιο γραφείο και να είναι, άσχετο από εμά. Και περαστικοί πάνε, όλοι πάνε. Άση, πε, τι θα γίνει. Άση! Άση! Για να δούμε τι θα μα πει σήμερα μετά τι διαφημίσει, παρακαλώ πάρα πολύ με όλη μου την καρδιά. Βέβαια, παιδιά. Πάμε.